Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, εκφράζω καταρχάς τα συλληπιτήρια στις οικογένειες των αδικοχαμένων νέων συνανθρώπων μας στα Τέμπη. Εκφράζουμε και για τις πολύ μαζικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών όλων των κλάδων της σημερινής μας εκδήλωσης, που στέλνουν σαφές μήνυμα ότι δεν αποδεχόμαστε να μετράμε τις ζωές μας ως κόστος, ότι δεν θα επιτρέψουμε να ξεχαστεί και να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Φανερώνεται ότι κάθε πτυχή της ζωής μας, η αξιοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και των νέων τεχνολογιών εντάσσονται στα πλαίσια της εξυπηρέτησης της καπιταλιστικής ανάπτυξης και κερδοφορίας και καμία σχέση δεν έχει με τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού, κάτι που αποτυπώνεται και στο δικό μας κλάδο. Τα τελευταία χρόνια περισσότερες επιχειρήσεις στρέφονται στη χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεσμάτων με πιο σύγχρονους όρους, με αξιοποίηση νέων ψηφιακών εργαλείων, με ιδιαίτερο βάρος στην ανάλυση μεγάλων σε ψηφιακό όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για την πιο αποτελεσματική παρακολούθηση των διαδικασιών τους, για τη συντόμευση του χρόνου πώλησης των εμπορευμάτων τους, για αξιολόγηση επενδύσεών τους και άλλα. Για να βγάζουν άμεσα συμπεράσματα, να λαμβάνουν τις πιο συμφέρουσες και αποδοτικές για αυτούς, για τους μετόχους αποφάσεις και άρα τη μεγιστοποίηση των κερδών τους. Επιπλέον, αποτελούν πεδίο μεγάλης κερδοφορίας για τους κατόχους τους, αφού εκτός από την προς όφελός τους αξιοποίηση, πουλάνε αυτά τα ψηφιακά δεδομένα ή και τις μελέτες με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από αυτά σε άλλους μονοπωλιακούς ομίλους. Σε αυτή την κατεύθυνση, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως και η σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, τρέχουν να εξυγχρονίσουν και να ψηφιοποιήσουν το αστικό κράτος. Να το κάνουν πιο αποτελεσματικό δηλαδή για τους μονοπωλιακούς ομίλους και πιο αντιλαϊκό για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα. Πλευρά των παραπάνω είναι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων My Data σε όλες τις επιχειρήσεις, το οποίο πέρασε και συνεχίζει να περνά από τις πλάτες των εργαζόμενων του κλάδου. Τι εξυπηρετεί για το αστικό κράτος? Να έχει πλήρη εικόνα για την πορεία των κλάδων, τις ευκαιρίες για επενδύσεις με υψηλή κερδοφορία ανά κλάδο, να ενισχύεται τελικά το μεγάλο κεφάλαιο με μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές, μείωση φορολογίας κερδών, κίνητρα για επενδύσεις, κρατικές επενδοτήσεις και κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης κτλ. Και από την άλλη, φυσικά, να προχωρά πιο αποτελεσματικά η ήδη μεγάλη φορολογιστία για τα λαϊκά στρώματα. Μεγάλοι κερδισμένοι είναι τα μονοπόλια του κλάδου, οι ελεγκτικές συμβουλευτικές λογιστικές εταιρείες δηλαδή, έχοντας ρόλο συμβούλου τόσο του αστικού κράτους, όσο και των επιχειρήσεων της χώρας. Αναλαμβάνουν όλα αυτά τα έργα και τις μελέτες για επενδύσεις, συγχωνεύσεις και εξαγορές, πώς και πού πιο αποτελεσματικά θα κατανεμηθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για αναλύσεις δεδομένων και διαεξαγωγή συμπερασμάτων, για τον οικονομικό έλεγχο κτλ. Αυτό φυσικά μεταφράζεται σε κέρδη ρεκόρ που ανακοινώνουν αυτές οι εταιρείες κάθε χρόνο, ιδιαίτερα το διάστημα της πανδημίας που, όπως λένε, αποτέλεσε για αυτούς μεγάλη ευκαιρία, αλλά και στην προηγούμενη καπιταλιστική κρίση που αυτές οι εταιρείες ήταν από τις πιο ταχαίως αναπτυσσόμενες. Η ανάπτυξη αυτή όμως όχι απλά δεν καλυτέρευσε τις συνθήκες ζωής και εργασίας των εργαζόμενων του κλάδου, αλλά αντίθετα. Ενώ έχουν αυξηθεί προσλήψεις σε αυτές τις εταιρείες, ιδιαίτερα σε ειδικότητες όπως προγραμματιστές, αναλυτές, σύμβουλοι, οι μισθοί που προσλαμβάνονται οι νέοι συνάδελφοί μας, ακόμα και με πτυχία και με μεταπτυχιακά, είναι χαμηλότεροι από ό,τι ήταν πριν 10 χρόνια. Κάποιοι εργαζόμενοι που προσλαμβάνονται με μισθούς παραπάνω από το μέσο του κλάδου, αφενός αυτοί εξανεμίζονται από την ακρίβεια που είναι στα ύψη, αφετέρου αυτό εξαργυρώνεται στο 100% από την εργοδοσία, που θεωρεί δεδομένο ότι ο εργαζόμενος δεν έχει ωράριο, είναι διαθέσιμος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, και χαρακτηριστικό είναι άλλωστε ότι το μίνιμουμ των ωρών εργασίας στον κλάδο είναι 10 ώρες την ημέρα. Εκατοντάδες προσλήψεις γίνονται με ελαστικές μορφές απασχόλησης, συμβάσεις μερικής απασχόλησης, με πρακτική, συμβάσεις έργων, εργασία με μπλοκάκι. Ατελείωτες ώρες που αποτελούν κανόνα και φυσικά στα παραπάνω να συμβάλλει μη ύπαρξη συλλογικής σύμβασης εργασίας στον κλάδο από το 2009. Παράλληλα, έχουν αυξηθεί και οι σωματικές και ψυχικές ασθένειες των συναδέλφων μας, ειδικά στους νέους και στις εργαζόμενες γυναίκες, που με βάση δικές τους μελέτες, το 50% και πάνω είναι στα όρια του burnout. Γι' αυτό και υπάρχουν και συνεχές παραιτήσεις. Στα παραπάνω προσθέθηκε και η τηλεργασία, μια πάγια επιδίωξη των εργοδοτών του κλάδου, που βέβαια μονιμοποιήθηκε μέσα στην πανδημία, αξιοποιήθηκε και αξιοποιείται για να δουλεύουμε περισσότερο, πιο εντατικά, χωρίς διαχωρισμό ελεύθερου και εργάσιμου χρόνου σε συνεχές stand-by.
Άρα τι λέμε, φταίει η ψηφιοποίηση και η νέα τεχνολογία για τα προβλήματά μας? Προφανώς και η απάντηση είναι όχι. Το πρόβλημα είναι οι στόχοι που εξυπηρετεί η χρήση τους στα πλαίσια της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτή είναι η αιτία που ενώ θα μπορούσαμε να εργαζόμαστε λιγότερο, δουλεύουμε περισσότερο και πιο εντατικά. Αυτή είναι η αιτία που η υγεία μας, σωματική και ψυχική, και η ασφάλειά μας θεωρείται κόστος. Γι' αυτό και οι δυνάμεις του κόμματος και στον δικό μας κλάδο αναδεικνύουμε τις δυνατότητες που προκύπτουν από όλα τα τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, αν αξιοποιηθούν κάτω από ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, σε μια κοινωνία με κριτήριο τις ολοένα και διευρυνόμενες ανάγκες για το σύνολο της εργατικής τάξης και του λαού. Την ίδια στιγμή, παλεύουμε στον κλάδο για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα που αφορά τους εργαζόμενους, για τους μισθούς, το ωράριο, τα εργασιακά δικαιώματα, για την προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας. Σε αυτή την πάλη καλούμε κάθε νέο και νέα, κάθε εργαζόμενο και εργαζόμενη να βρεθεί δίπλα στο ΚΚΕ, στους αγώνες, στα σωματεία μας για σταθερή δουλειά και δικαιώματα, στους αγώνες απέναντι στους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομήλων και των αντιλαϊκών κυβερνήσεών τους, γιατί με εμάς πρωταγωνιστές των εξελίξεων, για να ανοίξει ο δρόμος των ριζικών αλλαγών και ανατροπών, για την ικανοποίηση των δικών μας σύγχρονων αναγκών.